Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Είμαστε σελίδα 1037 από το κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ και εδάφιο 9. Σίγμα ταφ κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Και οι Κύριοι ταυτά πράτεται προς αυτούς, αφήνονται στην απειλή, εξεύρονται ότι κι εσείς αυτοί έχετε Κύριον εν ουρανείς και προσωποληψία δεν υπάρχει παρά αυτό. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κύριο και εν το κράτη της ισχύωσης αυτού, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλλη μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στας αρχάς και εναντίον στας εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορας, στους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής, δια τούτον ελάβατε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν τη μέρα τη πονηρά, και αφού καταποτλεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια, και ενδεδημένη τον θώρακα της δικαιοσύνης, και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβήσετε, να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και την μάχαιρα του Πνεύματος, η της είναι ο Λόγος του Θεού. Προσευχόμενη παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, και σε αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων. Και υπέρ εμού διαδοθήσε με λόγος να ανοίξω το στόμα μου με τα παρησίας, δια να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου, υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης φορών άλυσιν, δια να λαλήσω περί αυτού με τα παρησίας καθώς πρέπει να λαλήσω. Αλλά δια να εξεύρετε κι εσείς τα κατ' εμέ, τι κάνω, τα πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω, τον οποίον έπεψα προς σας δι' αυτό τούτο, για να μάθετε τα περί ημών και να παρηγορήσει τα σκαρδία σας. Ειρήνη στους αδελφούς και αγάπη με τα πίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η χάρισή με τα πάντων των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν εν καθαρότητη. Αμήν. Αλληλούια. Τελειώνει με μια πάρα πολύ ωραία ευχή την ιδιαίτερη αυτή επιστολή του Απόστολος Παύλος προς τους Εφεσίους, λέγοντας ότι η χάρις να είναι με τα πάντων των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αλλά εν καθαρότητη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και να αγαπάμε τον Χριστό, αλλά και να τον αγαπάμε με καθαρή καρδιά, με καθαρά χέρια και με καθαρό πνεύμα. Τότε έχουμε καλά αποτελέσματα και τα καλά αποτελέσματα είναι η χάρις του Θεού στη ζωή μας. Συνεχίζοντας λοιπόν την πνευματική ζωή που μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος μέσα από την επιστολή του προς τους Εφεσίους, αφού μιλήσαμε για πολύ σοβαρά πράγματα, για το μυστήριο το αποκεκριμένο, για τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, για το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως, δια του οποίου μπορούμε να γνωρίζουμε, να έρθουμε εις επίγνωση του Θεού. Στη συνέχεια μας φωνέρωσε τι πρέπει, πώς πρέπει να ζούμε και τελικά την προσωπική μας πνευματική ζωή σαν πιστή στη σχέση μας με τον Πατέρα Θεό, σαν αδελφή τη σχέση μας με την Εκκλησία, σαν γονείς τη σχέση μας με τα παιδιά μας, σαν σύζυγοι τη σχέση μας με τη γυναίκα μας και με τον άντρα μας, σαν παιδιά τη σχέση μας με τους γονείς μας, σαν δούλοι, δούλοι Θεού πρώτον, δούλοι ανθρώπων δεύτερον και οικέτες, υπάλληλοι ανθρώπων τρίτον. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το εάν επιτρέπει ο Θεός να είμαστε κύριοι, δηλαδή να κυριεύουμε, να κυριαρχούμε,
να εξουσιάζουμε ανθρώπους. Που αυτό ίσως είναι μεγαλύτερη δοκιμασία από το να εξουσιαζόμαστε από ανθρώπους. Γιατί έχουμε μια εξουσία που μας δόθηκε και θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είμαστε κύριοι σε κάποιους ανθρώπους, αλλά όλοι μας έχουμε κύριο. Έχουμε... Τι είναι αυτό? Ποιο? Μεταμουσικής, το έχετε ακούσει? Το κύριο Μαθάρε μεταμουσικής. Δόξα στο Θεό. Μπράβο, πολύ ωραία έχει κάνει. Ο Κύριος να τον ευλογήσει. Πολύ να τον ευλογήσει. Εμείς συνεχίζουμε λοιπόν ως Κύριοι να εξετάζουμε. Κύριοι είμαστε στη δουλειά μας. Κύριοι είμαστε στην οικογένειά μας. Κύριοι μπορούμε να είμαστε οπουδήποτε. Όταν λοιπόν είμαστε Κύριοι, τότε θα πρέπει να μην ξεχνάμε πρώτον ότι ο Θεός μας κατέστησε Κυρίους. Πολύ σοβαρό αυτό. Και δεύτερον, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε Κύριο, όπως και οι δούλοι έχουν Κύριο, έτσι και εμείς έχουμε Κύριο, τον ίδιο Κύριο μάλιστα, και να κλείσουμε τα παράθυρα πάνω. Και τρίτον, να σκεφτόμαστε ότι όπως ο Κύριος μας εν δικαιοσύνη συμπαραστέκεστε σε εμάς, όταν, όπως ο Κύριος μας εν δικαιοσύνη μας συμπαραστέκεται, έτσι και εμείς εν δικαιοσύνη να συμπεριφερόμαθα στους υφισταμένους μας, στους ανθρώπους που είναι από κάτω. Δεν πειράζει, αφήστε τον αδερφέ Βασίλη, μην βγαίνετε έξω, θα νομίζω ότι κάνει και έργο. Δόξα στο Θεό, να κλείσουμε τα παράθυρα και θα είμαστε εντάξει. Ένα βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό για τους Κυρίους είναι να μην απειλούμε. Ξέρετε, όταν έχει κάποιος εξουσία, απειλεί. Να μην απειλούμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να απειλούμε. Μπορούμε να βάζουμε τάξη, γιατί και ο Θεός είναι Θεός τάξεως, αλλά απειλή να μην έχουμε μέσα μας. Να μην απειλούμε. Και αυτό ισχύει, αδερφοί, και μέσα στην Εκκλησία. Μερικές φορές υπερηφανευόμαστε και απειλούμε. Και δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Και όταν απειλείς, έχεις ανταπόκριση όχι καλή. Και όταν η ανταπόκριση σου, η ανταπόκριση του, της, δεν είναι καλή, τότε θυμώνεις κιόλας. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι εμείς φταίμε όταν απειλούμε. Ο χριστιανός ποτέ δεν απειλεί. Πόσο μάλλον ο Κύριος. Ποτέ δεν απειλεί. Πάντοτε παρακαλεί, πάντοτε υπηρετεί και πάντοτε προσεύχεται. Ούτε και τα παιδιά μας να απειλούμε. Με την έννοια της κακής απειλής. Το να πούμε ότι θα σε βάλω τιμωρία δεν είναι απειλή, θα τον βάλεις τιμωρία. Απειλή είναι να πεις κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις και αν το κάνεις θα του κάνεις μεγάλο κακό. Να μην απειλούμε λοιπόν, καθώς ξέρουμε ότι και εμείς έχουμε Κύριο στον ουρανό και προσωποληψία σε αυτόν δεν υπάρχει, γιατί αν απειλείς το ίδιο θα συμβεί και σε σένα. Θα επιτρέψει ο Θεός να σε απειλούνε. Αν κρίνεις θα επιστρέψει ο Θεός να σε κρίνουνε. Αν κατακρίνεις θα επιτρέψει ο Θεός να σε κατακρίνουνε. Και πώς σταματάει το κακό? Το κακό σταματάει με ένα τρόπο, αδερφοί, με τη μετάνοια, με την επιστροφή. Εγώ θα σας πω μια ιστορία που μου συνέβη και η οποία είναι μέχρι αστεία, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Κάποιος αδερφός έκανε κάτι πάρα πολύ κακό και τον πήρα ιδιαίτερος τιμωμένος και του είπα, πρόσεξε καλά, γιατί αν το ξανακάνεις αυτό το κακό σε κάποιους αδερφούς, δεν πρέπει να ξαναέρχεσαι στην Εκκλησία. Τον απείλησα. Και τον απείλησα συνειδητά. Και αυτός θύμωσε και έφαγα ένα βρίσιμο που δεν το έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Βρίσιμο όμως, αυτό
Με έκανε έτσι και του λέω ποτέ δεν θα σε συγχωρήσω. Ποτέ δεν θα σε συγχωρήσω, μεγάλη κουβέντα. Αλλά πηγαίνω σπίτι, μου λέει η Άννα, κοίταξε, δεν τον συγχωρώ. Το απόγευμα πήγα μια βολτίτσα με το Δημητράκη. Και γυρίζοντας τη βολτίτσα, αδερφή, δεν ξέρω τι έγινε. Αισθάνθηκα ότι κάποιος με έσπρωξε. Ο Δημητράκης λέει αυτοκίνητο ήταν, εγώ δεν κατάλαβα. Πετάχτηκα ψηλά, έπεσα κάτω με το στήθος, ευτυχώς που βάλα τα χέρια εδώ, και χτύπησα τη μύτη μου, τη μύτη μου, προσέξτε, έχει σηκωθεί λιγάκι, τη μύτη μου κάτω. Έβγαλε αίμα, αλλά δεν έπαθα τίποτα. Και όταν είδα τα αίματα και τα κακό, είπα το συγχωρώ, το συγχωρώ, το συγχωρώ, όλους το συγχωρώ. Γυρίζω σπίτι, μετανοημένος, λέω κύριε δεν θα το ξανακάνω, δεν θα το ξαναπώ. Με παίρνει τηλέφωνο. Λέει αδερφέ Γιώργο συγγνώμη. Λέω είναι δεύτερη φορά που σε συγχωρώ, τρίτη δεν θα σε ξανασυγχωρέσω. Όπα, λέω, μου λέει Άννα δεν θα το ξανασυγχωρέσω. Όχι λέω θα το ξανασυγχωρέσω. 700 φορές, 7-490 φορές θα το συγχωρώ. Γιατί το λέω αυτό όμως αδερφή. Γιατί όλα ξεκίνησαν από μια απειλή. Αυτό που έκανε δεν ήταν καλό. Σκανδάλισε μια ολόκληρη οικογένεια. Αλλά εγώ δεν είμαι για να τιμωρώ, ούτε για να εκβάλλω, αλλά ιδιαιτέρως τη λέξη προσέξτε. Δεν είμαστε για να απειλούμε. Ποτέ ο Κύριος δεν μας έχει απειλήσει. Πάντοτε μας συγχωρεί. Μας διορθώνει. Μας προστατεύει. Δεν μου λέει ο Κύριος πρόσκειται μην το κάνεις θα σου σπάσω το κεφάλι. Ποτέ δεν μου το έχει πει αυτό. Πάντα το μου λέει συγχωρώ και θα ξαναδιορθωθείς, είσαι καλός. Αλλά έκανες λάθος. Είναι πολύ σοβαρό αδελφοί να απειλούμε γιατί θα φτάσουμε στο τέλος να μην μπορούμε να συγχωρέσουμε. Και θα αναγκάσουμε το Θεό να κάνει πράγματα επώδυνα. Επώδυνα για να το καταλάβουμε. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να μην απειλούμε, να μην κατακρίνουμε, να μην κουτσομπολεύουμε, να μην κρίνουμε, να μην μιλάμε εναντίον ανθρώπων. Ήρθε ένας αδερφός που ξέρω ότι είναι πολύ καλός αδερφός και μου λέει, ξέρεις μου λέει, στη ρήμη του λόγου έλεγα πολλά πράγματα εναντίον σου. Δεν το φανταζόμουν αυτό. Και του λέω αδερφέ πρόσεξε, εάν λες εναντίον αδελφών άσπρη μέρα δεν θα βλέπεις τη ζωή σου. Μη λέτε εναντίον αδελφών, γιατί μας ακούει ο Θεός αλλά μας ακούει και ο διάβολος. Ζούμε σε ένα πνευματικό κόσμο και το λέω καθαρά και εξάστερα σε μένα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε. Μη λες εναντίον ανθρώπων ό,τι και να έχουν κάνει και το χειρότερο λάθος. Δεν θα δεις άσπρη μέρα στη ζωή σου. Γιατί κρίνεις, κουτσομπολεύεις και ο Θεός ακούει. Ο Θεός τι θέλει, δύο πράγματα. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει προσεύχομαι στον Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωση του Θεού, διότι άκουσα με τα βεβαιότητας την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας. Τι σημαίνει πίστη? Τελευταία μου το έδειξε ο Θεός. Πολύ τελευταία. Εμπιστεύομαι τον Χριστό, εμπιστεύομαι τα λόγια Του, γι' αυτό και ο Κύριος με εμπιστεύεται. Πίστης είναι αμφίδρομη και κουμπώνει. Εμπιστεύομαι την Άννα και η Άννα με εμπιστεύεται. Εάν εγώ δεν εμπιστεύομαι την Άννα και την κρίνω και την απειλώ, ούτε η Άννα θα εμπιστεύεται εμένα. Τι να με εμπιστευτεί? Αφού δεν εμπιστεύομαι τα λόγια της, δεν εμπιστεύομαι τη ζωή της, γιατί να με εμπιστευτεί? Δεν μπορεί. Το ίδιο και περισσότερο, δηλαδή μου δείξε ο Θεός την πίστη ότι ενώνει και φέρνει σε ενότητα τον άνθρωπο με τον Χριστό. Εμπιστεύομαι τον Χριστό κατά πάντα. Εμπιστεύομαι τα λόγια Του
υποτάσσομαι και υπακούω στα λόγια του και τότε ο Χριστός με εμπιστεύεται. Και όταν με εμπιστεύεται ο Χριστός, μου εμπιστεύεται το έργο του. Μου εμπιστεύεται τα παιδιά του. Μου εμπιστεύεται τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Μου εμπιστεύεται την πολυειδή χάρη του Θεού. Και τι περιμένει από μένα, δεν λέω από μένα, τι περιμένει από μας? Να είμαστε πιστοί και φρόνιμοι δούλοι. Και ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Αυτός που με αξιοπιστία κάνει και επιμέλεια αυτό που του εμπιστεύθηκε, γιατί τον εμπιστεύθηκε ο Χριστός. Να δίνει τη διορισμένη τροφή που ο Χριστός τη δίνει, αλλά στον προσδιορισμένο χρόνο. Και αυτός τι είναι? Πιστός και φρόνιμος δούλος. Μα δεν κάνει τίποτα άλλο. Κάνει αυτό που θέλει ο Χριστός και τον εμπιστεύεται. Γι' αυτό τι? Όταν λέει θα έρθω και τον βρω να συνεχίζει να το κάνει αυτό, όταν κάνει λάθη, αμαρτάνει, συγχωρείται, ένα σώρο πράγματα, αλλά κάνει αυτό που το εμπιστεύθηκε, τότε θα του πω: έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα στάθεις πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν να είμαστε, να εμπιστευόμαστε το Χριστό, τα λόγια του, και να υποτασσόμεθα στα λόγια του για να μας εμπιστεύεται αυτός. Και το δεύτερο ποιο είναι? Αγάπη πάντα στους Αγίους. Και η αγάπη τι κάνει? Μακροθυμεί, συγχωρεί, δεν οργίζεται, δεν θυμώνει, ανέχεται. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όταν αγαπάς τους αδελφούς σου, τότε σε αγαπάει ο Χριστός. Και μάλιστα με όποιο μέτρο αγαπάς τους αδελφούς, με αυτό το μέτρο σε αγαπάει ο Χριστός. Γιατί τι μας λέει? Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Εάν λοιπόν εγώ αγαπάω τους αδελφούς μου όπως ο Χριστός με αγάπησε, και ο Χριστός με αγαπάει όπως εγώ αγαπάω τους αδελφούς μου, και η αγάπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, μάλλον και η αγάπη είναι αιτία αρρήκτου δεσμού του ανθρώπου με τον Χριστό. Σε εμπιστεύεται γιατί τον εμπιστεύεσαι, σε εμπιστεύεται γιατί τον αγαπάς, επειδή αγαπάς τα παιδιά του. Και τότε θα έρθει σαν αποτέλεσμα αυτών των δύο ενεργειών, θα έρθει να πραγματοποιηθεί η μεσητική προσευχή του Αποστόλου Παύλου και σήμερα του Ιησού Χριστού: Πατέρα, δώσ' του πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση σου. Και τότε ο άνθρωπος τι κάνει? Γνωρίζει το Θεό. Πού? Στο ταμείο του, εν το κρυπτό. Ο άνθρωπος όμως που λέει, τα χάσε όλα. Όλα τα χάνει. Εν την πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Δεν είναι να λέμε. Και στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου και στον εαυτό μου πολλές φορές λέω: μη μιλάτε πολύ. Μπορείτε να προσεύχεστε πολύ, μη μιλάτε πολύ. Μπορείτε να διαβάζετε πολύ, μη μιλάτε πολύ. Και ο Απόστολος Ιάκωβος τι λέει? Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί μεγαλύτερα κατάκριση θα λάβετε. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που βλέπει έναν και του λέει: α, μην κάνεις παρέα με αυτόν, ναι. Γιατί έκανα αμαρτία. Δεν θα δει άσπρη μέρα αυτός. Τι θα είναι? Δούλος του εαυτού του. Γιατί δεν σκεπάσει την αμαρτία του άλλου. Δεν την κρύβει, αλλά την αποκαλύπτει, την φανερώνει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Και όλα αυτά ξεκινάνε από μία λέξη που σήμερα την κατάλαβα, τη λέξη απειλή. Όταν απειλήσεις, μπήκες στον κακό το δρόμο. Η απειλή δεν έχει αγάπη, δεν έχει πίστη, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει παρουσία Θεού, τίποτα δεν έχει. Όταν απειλεί ο άντρας τη γυναίκα, για σκέψου να την απειλήσει, θα σε χωρίσω. Τι λες μωρέ? Απειλεί ποτέ, γιατί έχει κακό δρόμο και μπορεί να έχει και κακό τέλος. Κάτι άλλο όμως που πρέπει να δούμε σήμερα με τη χάρη του Χριστού, να πάμε σε σελίδα 1057 για την πνευματική ζωή των ανθρώπων, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτο και στο Β' κεφάλαιο.
Συ όμως, λέει στον Τίτο τώρα ο Απόστολος Παύλος, 10 χρόνια μετά, λάλλει όσα πρέπουσιν εις την υγιένουσαν διδασκαλία. Να μιλάς αυτά που είναι απαραίτητα στην υγιένουσα διδασκαλία. Πρώτον, οι γέροντες. Και ποιοι είναι οι γέροντες? Όσοι είναι πάνω από 60-65 χρονών λογίζονται γέροντες, γι' αυτό και παίρνουν σύνταξη γεροντική. Σύνταξη γέροντος. Όταν πήγα και πήρα τη σύνταξη, μου λέει τι σύνταξη θα πάρετε, λέω σύνταξη. Μου λέει σύνταξη γέροντος. Λέω από αυτή. Πάει με την Άννα, ήμουν 60 χρονών που την πήρα τότε τη σύνταξη. Τώρα πού να πάρουν σύνταξη 60 χρονών, καημένη. Μου λέει σύνταξη γέροντος. Λέω από αυτή, τι είναι αυτή. Μου λέει πόσο χρόνο είστε, λέω 60. Φαινόμουν πιο νέος. Και έτσι λοιπόν, οι γέροντες, όσοι είναι δηλαδή πάνω από 60 χρονών, να είναι άγρυπνοι. Τι σημαίνει να είναι άγρυπνοι? Ένας που έχει μεγαλώσει, εκ πείρας σας το λέω, νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Εκ πείρας και προσωπικής και άλλων γερόντων, νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Και όταν νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, δεν δίνεις και μεγάλη σημασία. Τι θα πει δεν δίνεις μεγάλη σημασία? Δεν προσεύχεσαι. Νομίζεις ότι η γνώμη σου είναι τελειωμένο. Εγώ το είπα, τελειωμένο. Όταν όμως είσαι νέος και δεν έχεις εμπειρίες, τότε, και πάλι από την πείρα λέω, τότε προσεύχεσαι. Βέβαια μπορεί να είναι νέος κανείς στην ηλικία, αλλά δεν συμπεριφέρεται σαν γέροντας. Γιατί δεν είναι άγρυπνος. Γιατί δεν έχει μάθει να ρωτάει το Θεό. Δεν έχει μάθει να εξητάει το Θεό. Δεν έχει μάθει πραγματικά να τον οδηγεί ο Θεός. Αλλά συνήθως οι μεγάλοι σε ηλικία το παθαίνουμε αυτό. Έπειτα κουραζόμαστε πιο εύκολα. Και στη μελέτη όλα γίνονται πιο δύσκολα. Γι' αυτό η υγιένουσα διδασκαλία τι λέει? Οι γέροντες να είναι άγρυπνοι. Δηλαδή θέλει προσπάθεια αυτό. Δεν είναι δεδομένο. Και αν δεν είσαι άγρυπνος, σκόνταψες. Έπεσες, χάθηκες. Το ξαναλέω. Αν δεν είσαι άγρυπνος και περπατάς αφηρημένος στη πνευματική σου ζωή, και περπατάς σε πνευματική αδράνεια, αργός λέει ο Λόγος του Θεού, πνευματική αδράνεια. Κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση, κάθεσαι και κάνεις πράγματα τα οποία δεν προσδιορίζουν την πνευματική ζωή που έχει ένας νέος άνθρωπος. Γέροντας λοιπόν πρέπει να είναι πρώτα άγρυπνοι, ύστερα σεμνοί. Μα είναι δυνατόν να μην είναι σεμνοί οι γέροντες? Βέβαια, τα χάνουν τα μυαλά τους. Γιατί έχετε ακούσει για το γεροντοέρωτα? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και αν μάλιστα και έχει ασκημίνη γυναίκα, το έχει χοντρίνει, εκεί να δεις πως κοιτάει το μάτι του γέροντα. Αλλά στο χριστιανό δεν πρέπει να ισχύουν αυτά. Πρέπει να είναι εγκρατής. Πρέπει να έχει εγκράτεια. Γιατί αυτός νομίζει ότι είναι νέος. Εγώ είμαι 69 χρονών και νομίζω ότι είμαι νέος. Γιατί ο εσωτερικός κόσμος ανανεούται. Σαν το αετού. Πρέπει να είναι σεμνή. Και όταν λέει σεμνή δεν είναι στην εμφάνιση. Γιατί ένας γέρος τώρα που να, στην εμφάνιση δεν μπορεί να είναι σεμνός. Να είναι σεμνή στην καρδιά. Δηλαδή στις επιθυμίες τους. Να είναι σεμνοί στο μυαλό τους, στις σκέψεις τους. Διάβασα μια στατιστική που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ξέρετε πόσο το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που βλέπουν πορνό, τι χρονό είναι? Πάνω από 60 χρονών. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Στην εκκλησία όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί. Να θέλουμε το θέλημα του Θεού. Όσο μεγαλώνουμε ακόμη πιο πολύ.
να σκεφτόμαστε το θέλημα του Θεού και όσο μεγαλώνουμε ακόμη πιο πολύ. Και επειδή πραγματικά χάνονται οι δυνάμεις, να ζητούμε βοήθεια από το Θεό. Αυτό έχει σημασία. Δώσε μου, Κύριε, δύναμη να σε υπηρετώ πιο πολύ από ότι όταν ήμουν νέος. Να σε δοξάζω πιο πολύ από ότι ήμουν νέος. Όταν το ζητήσεις θα σου το δώσει. Αν όμως αφαιθείς θα το χάσεις. Τρίτον, σόφρονες. Ξέρετε, θα πει σόφρονες. Προβλέπει. Σκέφτεται. Δεν ξεχνιέται. Τώρα πρέπει να το πω όμως ότι ισχύει για τους γέροντες αλλά ισχύει για όλους, το είπα και προηγούμενα. Γιατί και κάποιοι νέοι σκέφτονται γεροντικά. Σόφρονες. Σόφρον τι θα πει? Με φόβο Θεού. Με προσοχή. Υγιένοντες εν τη πίστη. Φοβερό. Να μην αρρωστήσει η πίστη σου. Τι θα πει αρρωσταίνει η πίστη μου? Αυτό που είπαμε. Εμπιστεύεσαι τον Χριστό και τα λόγια του. Νομίζεις ότι έχεις δίκιο και τα ξέρεις όλα και τα κάνεις μουσκέμα και τα κάνεις χωρίς να το καταλάβεις, από αρρώστια. Αρρωσταίνει ο άνθρωπος στην πίστη, δεν είναι υγιής στην πίστη γιατί δεν έχει την γένουσα διδασκαλία. Υγιένοντες στην αγάπη και στην υπομονή. Ο γέροντας προσωποληπτεί, και ξέρετε γιατί προσωποληπτεί όσο περνάνε τα χρόνια? Γιατί αισθάνεται αδύναμος και περιμένει βοήθεια, και προσωποληπτεί από αυτούς που νομίζει ότι θα τον βοηθήσουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο ο Χριστός θα μας βοηθήσει, ενώ όλους τους άλλους εμείς θα τους βοηθάμε. Αλλά η αδυναμία φέρνει τον άνθρωπο στο να περιμένει βοήθεια από τους άλλους και χάνει την υγιή πίστη, την υγιή αγάπη και την υγιή υπομονή στο να κάνει το θέλημα του Θεού για να απολαμβάνει την επαγγελία του Πατρός. Τώρα πάμε εγραίε. Πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί ζουν και πιο πολλά χρόνια. Γι' αυτό είναι πιο δύσκολα. Εγραίε ως αυτός να έχωσει τρόπον ιεροπρεπή. Τι θα πει τρόπος ιεροπρεπής? Να είναι σε αγιασμό. Να μην κουτσομπολεύουνε. Έχετε δει γραίες να κουτσομπολεύουνε? Αμάν, 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 ο Θεός να σε φυλάει. Αρχίζουν λένε και δεν σταματάνε. Ενώ στα νιάτα τους δεν ήταν έτσι. Εγώ έχω δει. Αλλιώς ήταν η αδελφή αυτή στα νιάτα της, αλλιώς έχει γίνει τώρα. Και διαβάζω, λέω, γέρασε καημένη. Αλλά πρέπει να έχουν τρόπο ιεροπρεπή. Τι θα πει ιεροπρεπής? Τι παθαίνουν οι γυναίκες όταν γεράσουν? Χάνουν το μυαλό τους. Δηλαδή θέλουν να είναι όμορφες. Αρχίζουν να κόβουν τα μαλλιά τους, βάφουν τα μαλλιά τους, αφήνουν τα μπρατσάκια τους απ' έξω. Ό,τι είναι να φαίνεται το δείχνουν. Ό,τι είναι να μην φαίνεται το κρύβουν. Να έχουν τρόπο ιεροπρεπή. Ο κόσμος έξω, αν ρίξετε μια ματιά στις γριές γυναίκες, θα δείτε έχουν τρελαθεί. Για προσέξτε, επειδή το διάβαζα εγώ πρόσεγα, προχώραγα και κοίταγα, βγαίνω βόλτα προσεχοποίη μου το Δημητράκι και κάθομαι και κοιτάω. Τα έχουν χάσει οι γυναίκες, οι γραίες, πάνω από 60. Νομίζουν ότι είναι όμορφες, νομίζουν ότι είναι ωραίες. Φοράνε μίνι. Ο Θεός να φυλάει. Γι' αυτό και οι γυναίκες, οι αδερφές, πρέπει να έχουν τρόπο ιεροπρεπή. Όχι μόνο βέβαια οι γραίες και οι νέες. Ακούστε, μη, και ξέρετε γιατί τα λέει αυτά? Γιατί είναι χαρακτηριστικά. Όπως τον άντρα τα χαρακτηριστικά είναι να μην είναι άγρυπνος, να μην είναι σεμνός, να μην είναι σόφρον, να μην έχει γένουσα πίστη, γένουσα αγάπη, γένουσα υπομονή. Αυτά είναι οι παγίδες των γερόντων και τα προβλήματα των γερόντων. Τα προβλήματα των γυναικών ποια είναι? Καταλαλούνε.
Ένα παρεύχει. Χάνουν τον τρόπο τον ιεροπρεπή και αρχίζουν λένε και κρυφά και φανερά και άλλα λένε μπροστά και άλλα λένε πίσω και δεν σταματάνε να λένε και δεν το καταλαβαίνουν. Μη δεδουλωμένε εις πολύ ονοποσίαν. Α, εδώ τώρα. Αυτό εγώ το έχω δει. Η μάνα μου δεν έπινε ποτέ. Αλλά όταν περάσαν τα χρόνια και γέρασε, πήγε πονόδοντο. Και για το πονόδοντο έπαιρνε λίγο κονιάκ και το άφτινε. Σε λίγο το κατάπινε. Και ενώ σου το κατάπινε και στο τέλος μπουκάλια τα κονιάκ. Ρε μάνα της λέω, τι είναι αυτά, για το δόντι μου παιδί μου. Και θα σας πω και κάτι άλλο, είστε και η Άννα. Παίρνει ένα μπουκάλι μου, πολύ πόσο μου αρέσει το κρασί της κοινωνίας. Λέω, ωραίο είναι. Μου λέει, θα πάρω να πίνω ποτέ πότε, γιατί μου κάνει καλό στις φλέβες. Ρε μπεκρού θα μου γεννήσει. Μη δεν σταμάτα να πίνεις τέτοιο πράγμα. Και τους το πήραμε το ζόρι. Λέω, σε λίγο θα γεμίσουμε μπουκάλια. Αλλά κρασί της κοινωνίας όμως. Οι γυναίκες είναι πειρεπείς στο να πίνουν οι χρέες. Προσέξτε τις γιαγιάδες στον κόσμο, είναι πειρεπείς. Μη δεδηλωμένε, και μάλιστα το λέει εις πολλήν ονοποσίαν. Δεν το λέει για τους άντρες όμως, για τις γυναίκες το λέει. Κοιτάξτε τώρα τα καλά, να είναι διδάσκαλοι των καλών, για να μπορούν να νουθετούν τα νέας. Δηλαδή, ενώ λέει, είναι πολύ όμορφος ο λόγος του Θεού, αδερφοί, ενώ λέει μη γίνεστε πολλοί διδάσκαλοι, για τις γραίες τι λέει, να είναι καλοί διδάσκαλοι. Και θυμάμαι όταν μπήκαμε στην εκκλησία, υπήρχε μία γραία, ήταν η γυναίκα του Γιώργου του Φέγκου, η Βάσο. Ξέρετε πως συμπεριφερόταν στην Άννα και στην Ελένη που ήταν οι καινούργιες, πιο καλά από μάνα. Ό,τι θέλανε για όλα τα ζητήματα τη ρωτάγανε. Όταν έβλεπε κάτι που δεν ήταν καλό τις έπιανε και τις το έλεγε με ωραίο τρόπο. Εγώ αναπαυόμουν όταν έβλεπα την αδερφή να μιλάει, τη Βάσο, με την Άννα, έλεγα πέστητα της Άννας, πέστητα. Έλεγε, τι να σας πω αδερφοί, και δεν ήταν μόνο στην Άννα, σε όλες τις νέες αδερφές. Γι' αυτό όσοι είσαστε πάνω από 60 χρονών, να προσέχετε να διδάσκετε τις νέες με τη συμπεριφορά σας, με τα λόγια σας, πάντοτε το καλό. Να μην είσαστε αδιάφορες. Το ξαναλέω, να νουθετούσει τας νέας, όχι τους νέους. Όχι να πιάσει τώρα το νέο και αλλιώς να του λες τι να κάνει. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Ας τον νέο θα τον διδάξει ο Χριστός. Τις νέες κοπέλες να διδάσκουν εγραίε. Να είναι φιλάνδροι. Τι σημαίνει αυτό? Να τιμάνε τους άντρες τους. Έχω ακούσει γραία να λέει, βρε τον παλιό γέρο δεν λέει να πεθάνει. Δεν είναι καλό αυτό, ούτε να τον προσβάλλει. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι μεγάλος, να έχει μεγαλώσει, να μην ακούει καλά. Θα το πει, πώς δεν ακούς τίποτα, άστονε δεν ακούει. Να είναι φίλανδροι. Αρέσει στο Θεό αυτό. Κοιτάξτε, εσείς που είστε νέες, μην νομίζετε ότι θα γεράσετε. Έτσι, όλοι θα γεράσουμε. Και εγώ όταν ήμουν νέος έλεγα δεν γεράσω, γιατί ο Κύριος έρχεται. Αλλά έφτασε 69 και ο Κύριος δεν ήρθε ακόμη. Να είμαστε πολύ πριν, να είμαστε και οι γέροντες αλλά και οι γραίες πολύ προσεκτικές. Να διδάσκουν τις νέες το καλό, τις νύφες τους, τις κόρες τους, όχι να τις μαλώνουν, τις αδελφές τις νέες, να τις διδάσκουν σαν μάνες. Φίλανδροι αλλά και φιλότεκνοι. Τι σημαίνει φίλανδροι και φιλότεκνοι? Τιμάνε και αγαπάνε τον άντρα τους, αλλά τιμάνε και αγαπάνε και τα παιδιά τους. Όχι με αγάπη προσωποληπτική. Γι' αυτό δεν λέει να έχουν αδυναμία στους λεβέντες τους. Να είναι φιλότεκνοι, να αγαπούν τα τέκνα τους, αλλά και τα τέκνα του Θεού.
να είναι σόφρονες, όπως και οι ιάτρες, αγνές. Τι σημαίνει καθαρές, αγνές, λέει το κείμενο, όχι πονηριές. Όχι πονηριές. Πονηριά δεν θα βγει σε καλό. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι αν κάνουμε αυτή την πονηριά θα γίνει καλό. Δεν θα βγει καλό. Με πονηριά, με ψέμα, με υποκρισία δεν γίνεται καλό. Δεν γίνεται καλό. Η αλήθεια ελευθερώνει και η αλήθεια είναι αυτή που φέρνει την παρουσία του Θεού. Οικοφύλακες. Μα η γραία θα γίνει οικοφύλακας. Βέβαια. Βέβαια. Μα τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει. Και λοιπόν δεν θα γίνει φύλακας του παιδιού της που έχει γίνει κόρη της 30 χρονών. Δεν θα τη συμβουλεύσει. Έχει παντρευτεί, δεν θα τη συμβουλεύσει. Δεν θα γίνει φύλακας του αδελφού της, του παιδιού της, του άντρα της. 100% εξάπαντος. Εξάπαντος. Αλλά όχι με προσωποληψία, με αγάπη. Αγαθές. Πάλι σαν το αγνές. Άγιες δηλαδή, αλλά και απονήρευτες. Απονήρευτες. Α, για να το κάνει αυτό ο γαμπρός μου, ότι και α, δεν έχει. Όλα καθαρά, καθαρά, ξάστερα. Αγνές, απονήρευτες. Ευπηθείς, το κείμενο λέει υποτασσόμενες. Δεν θα σηκώνουν μπαϊράκι. Όταν δείτε γραία να σηκώσει μπαϊράκι, πάει, την πήρε ο αέρας. Όταν δείτε και δίνει διαταγές στο γιο της, στην ύφη της, στο γαμπρό της, στο... χάθηκε. Θα υποτάσσεσαι στο γιο σου, στην ύφη σου, στο γαμπρό σου, προφανώς στον άντρα σου. Υποτασσόμενες είναι οι γραίες. Το ότι έγινε μεγάλη δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υποτάσσετε τώρα ακόμη περισσότερο. Γιατί παθαίνουμε, περηφανεύονται οι γιαγιάδες. Εγώ ξέρω. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Για ρώτα μένα που έχω φάει τη ζωή με το κουτάλι. Αυτά όμως είναι ανόητα μπροστά στο Θεό. Θα συμβουλεύεις, αλλά θα είσαι υποτασσόμενη. Τι σημαίνει υποτασσόμενη? Δεν θα πηγαίνεις στην ύφη σου και θα της πεις πώς το κάνεις έτσι αυτό, άλλαξε το αυτό, γιατί πήρες εκείνο. Θα της λες τι ωραία που το έκανες αυτό, μπράβο, πώς το σκέφτηκες. Και αν έχει κάνει κάτι λάθος, δεν τη διατάξεις. Της πεις, μήπως, τι λες, να το κάνουμε και κάπως αλλιώς, να δούμε, με γλυκύτητα, με αγιασμό, με καθαρότητα. Υποτασσόμενες εις τους ιδίους αυτών άνδρας. Εδώ τώρα, αδερφοί αγαπητοί, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Υποτάσσεται κατά πάντα, αλλά στον άντρα της ιδιαίτερα, γιατί ο άντρας γυρνάει πιο γρήγορα, η γυναίκα ζει πιο πολλά χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει βάναυση. Θα υπηρετεί τον άντρα της. Υποτασσόμενη στον άντρα της θα είναι πάντοτε. Χάρη του Χριστού είναι όλα αυτά. Τώρα πάμε στους νεότερους. Ο Σάφτος τους νεότερους νουθέτει ένα πράγμα. Να μην άφρονες. Να σοφρονώσει. Το πρώτο πράγμα. Δηλαδή πριν να αποφασίσουν κάτι να το σκέφτονται. Να είναι φρόνιμοι. Να μην άφρονες. Σόφρονες. Το σόφρον δεν είναι σοφός. Το σόφρον είναι σκέφτομαι πολύ καλά και για το χριστιανό και προσεύχομαι και ύστερα αποφασίζω. Γιατί ο νέος δεν έχει πείρα? Γιατί ο νέος δεν έχει κάνει λάθη να μαθαίνει? Άρα πρέπει να αποφεύγει να κάνει λάθη. Και πώς θα αποφεύγει να κάνει λάθη? Όταν πριν αποφασίσει σκέφτεται και προσεύχεται, ώστε ο Θεός να τον φωτίζει. Και
δεικνύων κατά πάντα τον εαυτό του τύπο των καλών έργων. Αυτός είναι ο νέος. Χαίρομαι, βλέπω νέους που είναι τύποι καλών έργων. Έρχονται και μου λένε, αδελφοί, αυτό το παιδί όλο εργάζεται, κοίταξε τον, δεν κουράζεται. Και εδώ πηγαίνει και εκεί πηγαίνει και πέρα, όλο χαμογελαστός, γλυκός, ακούραστος. Τύπος καλών έργων πρέπει να είναι ο νέος. Δηλαδή τι δεν πρέπει να είναι, τεμπέλης. Πρέπει να είναι τεμπέλης, πρέπει να έχει καλά έργα. Τύπος καλών έργων. Πώς, φυλάτων, πώς θα είναι τύπος καλών έργων. Φυλάτων εν τη διδασκαλία, αδιαφθορία και σεμνότητα. Θα είσαι τύπος καλών έργων εάν μένεις στην υγιένουσα διδασκαλία με αδιαφθορία, αδιάφθορος. Ξέρετε τι θα πει αδιάφθορος? Δεν τελεάζεται, δεν καταβάλλεται, δεν πονηρεύεται. Με αδιαφθορία και σεμνότητα. Ο νέος μπορεί να είναι 100% άσεμνος. Στο ντύσιμο, στα λόγια, στις σκέψεις, στα έργα. Αυτός έχασε το δρόμο του, πάει. Ασεβής, δεν μιλάει με ευγένεια στους μεγάλους, με ευσέβεια. Προσβάλλει, περιφρονεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί η καρδιά του είναι χαλασμένη. Και το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουν κάποιοι είναι περιφρονούνε τις αρχές και τις εξουσίες και έξω και μέσα στην εκκλησία. Αποδομούνε το πρεσβυτέριο. Το περιφρονούνε. Σιγά τώρα. Τι σιγά? Το Πνεύμα το Άγιο τους έβαλε. Όλους τους έβαλε το Πνεύμα το Άγιο. Θα αποδειχθεί. Οι άνθρωποι που αποδομούνε, υπάρχουνε άνθρωποι που αποδομούνε, περιφρονούνε τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους. Γιατί δεν έχουν γίνει αυτοί πιθανόν ακόμη ή ποτέ, και αισθάνονται κόμπλεξ και αποδομούνε, περιφρονούνε, κακολογούνε και χάνουνε την ευκαιρία να είναι τύποι καλών έργων με αδιαφθορία και σεμνότητα στη διδασκαλία. Ενώ βλέπω ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν να γίνουν πρεσβύτεροι και εργάζονται και τους καμαρώνω και εργάζονται παντού, ό,τι μπορούν να κάνουν, όπου μπορούν να κάνουν, ακομπλεξάριστοι, απροβλημάτιστοι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο Κύριος, η οικογένειά τους, η γυναίκα τους, τα παιδιά τους και βασικά η Εκκλησία. Γι' αυτό και ευλογούνται αυτοί. Και τους εμπιστεύεται ο Χριστός. Τους εμπιστεύεται έργο, τους εμπιστεύεται όλο και περισσότερο. Γιατί έχουν αδιαφθορία και σεμνότητα. Και τέλος, λόγων υγιήν, εδώ ο λόγος υγιής, υπάρχει λόγος βρώμικος, λόγος αμαρτωλός, λόγος αξιοκατάκριτος, ενώ τι θέλει, λόγο υγιή και ακατάκριτο, λόγος αξιοκατάκριτος, λένε για τον έναν, για τον άλλον, αποδομούνε, γκρεμίζουνε οικογένειες, αδερφούς, αδερφές, και είναι όλο παραπονούμενοι, όλο παράπονα, και δεν μπορούν να γίνουν τύπος των καλών έργων. Λόγον υγιήν και ακατάκριτον, δια να εντραπεί ο εναντίος μη έχω να λέγει δια σας μη δε κακόν. Και τι παθαίνουνε? Όταν ο λόγος σου είναι κατακριτέος, τότε και ο διάβολος βρίσκει ευκαιρία και μπαίνει ανάμεσα. Δίνει τόπο στο διάβολο. Γι' αυτό λέω στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, σε όλους λέω, μη μιλάτε βρε πολύ.
και στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Μη μιλάς πολύ. Υπάρχει λόγος να μιλάς συνέχεια. Καλύτερα λέει να ακούς παρά να μιλάς. Ταχύσεις το να ακούς, βραδύσεις το να μιλάς. Εάν μιλάς συνέχεια, τότε ο λόγος σου θα είναι κατακριτέος, δεν θα είναι ακατάκριτος. Και αν είναι κατακριτέος ο λόγος σου, δίνεις τόπο στον διάβολο. Και δεν ντρέπεται και αρχίζει και να λέει και αυτός για σένα και αρχίζει μία κατηγορία να κατηγορείς εσύ και να πέφτει όλη η κατηγορία μετά πάνω σου. Και ξέρετε τι παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Απομονώνονται, απομακρύνονται και αποξενώνονται. Δεν έχουν πια κοινωνία μεταλλήλων και ψάχνουν να βρουν ένα φιλαράκι για να αρχίσουν να τα λένε μεταξύ τους. Ο Θεός να μας φυλάει. Αδερφοί αγαπητοί, η πνευματική ζωή δεν είναι εύκολη. Όταν όμως τη μελετάμε, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ταύτα μελέτα, σε αυτά μένε, για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε, να αυξανόμεθα. Ο Θεός θέλει να υψούμεθα, να διακρινόμεθα. Ο Θεός θέλει να έχουμε καλή μαρτυρία και ενώπιον των ανθρώπων έξω και ενώπιον των αδελφών, αλλά ιδίως ενώπιον του Θεού. Καλή μαρτυρία. Γι' αυτό παράκληση να προσέχουμε την πνευματική μας ζωή, να μελετάμε, να ξανακούσουμε, ώστε ο Θεός να μας δίνει σοφία, να μας δίνει σύνεση, να είμαστε ακατάκριτοι, με υγιή λόγο και τύποι του ποιμνίου και τύποι των καλών έργων. Δεν μπορείς να μην έχεις έργο μέσα στην Εκκλησία. Αν δεν έχεις καλό έργο, θα έχεις κακό έργο. Γιατί αν δεν εργάζεται κάποιος, τότε περιεργάζεται. Και αρχίζει και κρίνει. Γιατί να έχεις, επειδή δεν έχεις καλό έργο, έχεις κακό έργο. Και αρχίζει το κακό από εκεί και πέρα. Και μετά αν το κακό μπει, μέσα στην καρδιά μπαίνει και μέσα στην οικογένεια. Όσες φορές μένα έχει μπει τέτοιο πράγμα, που να κρίνω, να σκέφτομαι, να κατακρίνω, ο ένας κόβει, ευτυχώς η Άννα είναι καλή, δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα. Ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να μιλάμε λίγο, βραδείς στο να μιλάμε, ταχύς στο να ακούμε. Και τι ωραία που είναι όποιος ακούει, να ακούει μόνο το Λόγο του Θεού για να αυξάνει την πίστη του. Και ο λαλών ας λαλεί ως λαλών Λόγια Θεού. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, είναι έσχατες ημέρες και δεν είναι ωραίο να δίνουμε το τόπο στο διάβολο με την προσωπική μας αμεριμνησία, αμέλεια, αφροσύνη, ανοησία. Είδατε τι έπαθα εγώ? Λίγο υψώθηκε η μύτη μου, μου την έκοψε ο Θεός. Μην δίνουμε τόπο στο διάβολο. Ούτε κατάλαβα πως έφαγα την τούμπα. Ο Δημητράκης μου είπε ότι ένα αυτοκίνητο με χτύπησε και με πέταξε. Δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα εγώ. Εγώ ξέρω ότι επειδή δεν μετενόησα, επειδή δεν συγχώρεσα και δεν μετενόησα. Γι' αυτό σήμερα αδερφοί συγχωρούμε. Όλους. Για όλα. Και μετανοούμε και ζητάμε τη χάρη και το έλεος του Κυρίου μας. Προσέχουμε την προσωπική μας πνευματική μας ζωή. Και μέσα στο σπίτι μας και μέσα και έξω από το σπίτι μας και μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία και στη δουλειά μας και στην είσοδό μας και στην εξοδό μας, ώστε ο Θεός να είναι μαζί μας και ο Θεός να μας βοηθάει και να μας ευλογεί. Αμήν Χριστέ μου, αμήν.